Λεόν Καμπεντέ, Καμπετά, Ζόρζο Κλεμονσού, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε και τόσο μακριά. Υπήρχαν μεγάλοι διανοούμενοι, μεγάλοι πολιτικοί άνδρες που εποφελήθηκαν από την τιμή αυτή. Ο Ζακ Ντελόρ, Πιέρ Μανλιού. Όμως υπάρχουν και μεγάλοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι Έλληνες που τιμήθηκαν από το πανεπιστήμιο σας. Γιάννης Ρίτσος, Οδυσσέας Ελίτης, Μίκης Θεοδωράκης. Είχα βέβαια την τύχη να ακούσω τους επένους για το έργο μου και για τις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει. Δεν είναι τόσο συχνό να ακούει κανείς τέτοια λόγια σε κάποιες χώρες, σε διάφορες χώρες εκτός της δικής του, αλλά πραγματικά τα άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Υπογραμμίσατε και την συνέχεια στις δεσμεύσεις μου και στις σκέψεις μου και επιμείνατε πάνω σε μια θέση την οποία προωθούσα και συνεχίζω να προωθώ, ότι στην πολιτική ζωή, στην διαχείριση και στις ευθύνες του κράτους, είναι πάντα δυνατή η επιλογή. Πάντα υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Δεν θα πρέπει να πείθω, να ακούμε κάποιες δεδομένες απόψεις, κάποιες θεωρίες, ότι υπάρχει ένας και μόνος δρόμος, ότι τα πάντα είναι ένας μονόδρομος. Αντίθετα, η δημοκρατία ακριβώς επιτρέπει να επιλέξουμε κάτι το οποίο κάποιοι άλλοι δεν θα το επέλεγαν. Και το να πούμε αυτή την αλήθεια, το να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα της επιλογής, δεν είναι ότι κρύβουμε την αλήθεια ή ότι αρνούμεθα τους περιορισμούς ή ότι αγνοούμε ότι ο κόσμος ή ότι η Ευρώπη απαιτεί κάποια πράγματα. Όμως, απέναντι σε αυτούς τους περιορισμούς, και εδώ η Ελλάδα, και μιλώ ενώπιον του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι περιορισμοί. Αλλά και πάλι, απέναντι σε αυτούς τους περιορισμούς, υπάρχουν πάντα πολλές πιθανές δυνατότητες, πολύ πιθανή δρόμοι. Καταρχάς, υπάρχει ο δρόμος αυτών που θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ότι τα πάντα μας έχουν επιβληθεί και ότι δεν υπάρχει καμία λύση και πρέπει να αρνηθούμε τα πάντα και να καταθέσουμε τα όπλα. Υπάρχουν όμως άλλοι που θεωρούν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς, ότι πρέπει μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση ή την παράκαμψη των περιορισμών, κάνοντας μια αναδίπλωση ενδεχόμενα. Όμως αυτός είναι ένας δρόμος που οδήγησε πολλούς λαούς και πολλά έθνη να χαθούν και να αρνηθούν την ταυτότητά τους. Μετά υπάρχει όμως και ο δρόμος της θέλησης, που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα και που επιτρέπει να κυριαρχήσει η εξυπνάδα, η δύναμη της λογικής. Η δεύτερη σταθερή, αν θέλετε, των ενεργειών μου και της δράσης μου είναι να πιστεύω ότι η σκέψη δεν είναι κάτι το οποίο ανοίγει μόνο σε κάποιον λαό και ότι η πρόοδος είναι μια μακρά πορεία και ένα έργο το οποίο απαιτεί μεγάλες προσπάθειες. Η πρόοδος μπορεί να είναι κάπως αργή. Μπορεί να υπάρχουν στάσεις, μπορεί να υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις κάποια στιγμή. Όμως, μακροπρόθεσμα, η πρόοδος είναι ο προορισμός μας.
και μια χώρα, μια Ήπειρος, ο κόσμος δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόοδο. Θα πρέπει να είμαστε ικανοί να ελέγχουμε την πρόοδο, να μπορούμε να ελέγχουμε τις συνέπειες της. Και αναφέρομαι κυρίως στην κρίση. Η κρίση, από την λέξη κιόλας που χρησιμοποιούμε, είναι και κάτι μοιραίο και αναπόφευκτο, αλλά και μια ευκαιρία. Τι σημαίνει κρίση? Ότι κάποια στιγμή, και ελπίζουμε όσο δυνατόν περισσότερο, θα ξαναβρεθούμε στην πορεία της πρόοδου. Και αυτό είναι ο λόγος των δεσμεύσεων που έχω αναλάβει. Χρειάζεται θάρρος και προσπάθεια για να πείσουμε τους συμπολίτες μας, κυρίως αυτή την περίοδο, ότι η πρόοδος είναι εφικτή. Υπάρχουν κρυφές δυνάμεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει πρόοδος πιθανή, ότι η ιστορία είναι πιο δυνατή από το μέλλον. Ενώ η ιστορία μας χρησιμεύει για να φωτίσουμε το μέλλον. Υπάρχουν κάποιοι που είναι στραμμένοι στο παρελθόν, νοσταλγοί του παρελθόντος και που θεωρούν το παρελθόν είναι καλύτερο από το μέλλον. Και αυτό είναι όμως κάτι το οποίο διαφθείρει το πνεύμα και μπορεί να οδηγήσει σε λαϊκισμούς που εμποτίζουν κάποιες συμπεριφορές. Η πρόοδος μπορεί να ελεγχθεί, να χειραγωγηθεί. Γι' αυτό ακριβώς και στο Παρίσι, σε μερικές μέρες, η Γαλλία θα φιλοξενήσει το μεγάλο συνέδριο για το κλίμα. Όχι γιατί θέλουμε να σταματήσουμε την μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, τα μεγάλα εργοτάξια, τα μεγάλα έργα που θα βελτιώσουν τη ζωή μας. Ίσα-ίσα, για να προωθήσουμε μια νέα φάση της τεχνολογίας, να μπορούμε να παράγουμε καλύτερα και να καταναλώνουμε καλύτερα, αλλά και ταυτόχρονα να συντηρούμε και τον πλανήτη μας. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην οικολογική πρόοδο, στην οικονομική πρόοδο και στην κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο. Είναι το ίδιο βήμα, είναι η ίδια πορεία. Και αναφερθήκατε στις ευρωπαϊκές πεποιθήσεις μου. Κάποια στιγμή, πριν από 20 χρόνια περίπου, όταν κατέρευσε το τείχος του Βερολίνου και όταν επανενώθηκε οι δύο Γερμανίες και όταν το ευρώ σχεδιάστηκε, ήταν μια περίοδος όπου το να είσαι Ευρωπαίος ήταν προφανές. Ήταν ο κοινός πολιτισμός, η κοινή κουλτούρα. Ήταν ένα κίνημα το οποίο έπρεπε να συνοδεύσουμε. Όλοι θέλαν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες και της Ανατολικής Ευρώπης, διότι θεωρούσαν ότι υπάρχει μια κοινότητα αξιών με την Δύση. Και οι Δυτικοί ακριβώς θεωρούσαν ότι ανήκαν στην Ευρώπη, γιατί κράτησαν το λάβαρο της ελευθερίας και της δημοκρατίας για χρόνια. Και δημιουργήθηκε ένας κοινός χώρος για όλους όσους πολέμησαν τα διάρκεια του 20ου αιώνα. Όμως σήμερα το να είναι κάποιος Ευρωπαίος δεν είναι αυτονόητο για πολλούς από τους συμπολίτες μας. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει ότι είσαι αναγκασμένος να δεχτείς κάποιους κανόνες, κάποιες αξίες, κάποιες αρχές, κάποιους περιορισμούς. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει ότι χάνεις κάτι από το οποίο θεωρείς ότι ανήκει στην κυριαρχία σου. Εφαρμόζεις κανόνες που καθόρισαν κάποιοι άλλοι. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει ότι ακολουθείς μια οικονομική πολιτική που δεν είναι αναγκαστικά αυτήν την οποία θα εφάρμοζες αν ήσουν μόνος στη χώρα σου. Ακριβώς επειδή η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι τόσο προβεβλημένη όσο στο παρελθόν, πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να την προβάλλουμε και να την προωθήσουμε. Και γι' αυτό κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, γιατί ακριβώς και η Ελλάδα ήθελε να είναι ευρωπαϊκή χώρα, να ανήκει στην Ευρώπη, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που είναι δύσκολο να δεχτούμε προγράμματα, μεταρρυθμίσεις,
για να μπορέσει να αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωζώνης. Δεν ήθελα απλώς και μόνο να διατηρήσουμε ένα εργαλείο, το ευρώ. Όχι, ήθελα και ήξερα ότι εάν η Ελλάδα έφευγε από αυτό το οικοδόμημα, τότε θα τελείωναν τα πάντα για το ευρωπαϊκό project. Γιατί επρόκειτο για την Ελλάδα, γιατί επρόκειτο για μια χώρα που ήθελε να δώσει μάχη για την κυριαρχία της, για την εθνική της κυριαρχία. Και γιατί και άλλες χώρες θα γνώριζαν την ίδια τύχη. Σήμερα το πρωί μίλησα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και θα το θυμάται ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκα σε αυτή την μακρά νύχτα. Και έβλεπα στα βλέμματα των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων που διερωτώνταν τι πρέπει να κάνουμε, τι έπρεπε να κάνουμε. Υπήρχε μια αμφιβολία στο βλέμμα τους και στο πνεύμα τους κιόλας. Και οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων των χωρών που είχαν μπει πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσαν να πιάσουν τα βλέμματά τους, την προσοχή τους, για να τους περάσω αυτό το μήνυμα. Μετά από την Ελλάδα, ποιος θα είναι ο επόμενος, ποιος θα ακολουθήσει τη μοίρα της Ευρώπης, γιατί δεν έκανε καλά μια διαχείριση, γιατί δεν σεβάστηκε μια υποχρέωση, γιατί το χρέος είναι υψηλότερο από το αυτό που έχει αποφασιστεί. Ποιος θα είναι ο επόμενος, γιατί τι είναι το Ευρωζώνη, ένας όμιλος, ένα κλαμπ που δεν έχει να κάνει με την πρόοδο, αλλά με την ύφεση, με την επαναχώρηση. Το να δρά κανείς για την Ευρώπη σημαίνει ότι έχουμε σταθερές αξίες, ισχυρές αξίες, που να καταλάβουμε γιατί οι παλαιότεροι δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έγινε δεκτή η Ελλάδα και όχι μια άλλη χώρα σε αυτό που τότε ονομάζαμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελλάδα που μόλις είχε βγει από την δικτατορία, για την Γαλλία και όχι μόνο για την Γαλλία, ήταν καθήκον, το πρώτο της καθήκον να τίνει χείρα βοηθείας σε μια χώρα που είχε υποφέρει, που είχε γνωρίσει την στέρηση της ελευθερίας και που θέλαμε να της αποδείξουμε ότι ανήκει πλήρως στην Ευρώπη και ότι είναι μια δημοκρατική χώρα. Σήμερα τίθεται το ερώτημα της αλληλεγγύης. Αυτές οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για τις οποίες δώσαμε μάχη, για να μπορούν και αυτές οι χώρες να απολαμβάνουν την ελευθερία τους και τα δικαιώματά τους και να έχουν μια δημοκρατία ουσιαστική, πραγματική και όχι εικονική. Η επιφανειακή. Αυτές οι χώρες τις οποίες υποδεχτήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ήταν υποχρέωσή μας, γιατί ήταν θέμα αλληλεγγύης. Τότε και αυτές οι χώρες, τώρα αυτή και αυτές οι χώρες πρέπει να κατανοήσουν ότι απέναντι σε πρόσφυγες ο όρος αλληλεγγύη πρέπει να ισχύει και για αυτούς. Ένας όρος που στην Πολωνία κάποια στιγμή είχε μεγάλη απήχηση. Ευχαριστώ για την απονομή του τίτλου που μου απονείματε. Είσαστε ένα από τα πιο παλιά πανεπιστήμια. Βέβαια, το Παρίσι είναι το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο του κόσμου. Γιατί εμείς στη Γαλλία πάντοτε πιστεύουμε ότι είμαστε ο φάρος ο οποίος φωτίζει την οικουμένη. Αλλά εσείς τον φωτίσατε τον κόσμο και την οικουμένη πριν από εμάς. Άρα υποκλινόμεθα μπροστά στο μεγαλείο σας. Αναφέρετε και το όνομά μου ανάμεσα σε πολλές άλλες προσωπικότητες και αναφερθήκατε και σε έναν υπουργό παιδείας του Λαϊκού Μετόπου που ήταν εδώ το 1937 τον Ζορ Ζοζέ, ο οποίος ήταν εδώ για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήτανε πιστός στα δημοκρατικά ιδεώδη και πίστευε ακριβώς στη δυνατότητα της ελληνικής νεολαίας να καταπολεμήσει τις φασιστικές ιδέες. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας.
με την Ελλάδα. Η Γαλλία πάντοτε ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Ο Σατομπριό είχε δημοσιεύσει το έργο υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των Τούρκων. Ο Μπέζαμαν Κωνστάν επίσης έγραψε για την Ελλάδα και δημιουργήθηκε η Φιλελληνική Επιτροπή, η πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και η Γαλλία πάντοτε υποστήριζε την Ελλάδα, γιατί ακριβώς υπερασπιζόταν αυτή την ιδέα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ήταν ο Αντρέ Μαλουρό, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Έλληνας πρόεδρος χτες, ο οποίος απέτησε τιμή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι Γάλλοι διανοούμενοι, πόσοι προσωπικότητες έχουν αποτίσει τιμή στην Ελλάδα. Και ο Αντρέ Μαλουρό είπε ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο όταν αυτό ισχύει για όλους. Και μια μυστική Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά, φωλιάζει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Άρα και εγώ μέσα στην καρδιά μου έχω ένα κομμάτι της μυστικής Ελλάδας που μου δείξατε σήμερα. Το πανεπιστήμιο σας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1837, λίγα χρόνια μετά την ανακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, λίγο δίπλα εδώ από αυτό το αμφιθέατρο, στα Προπύλαια, έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις εδώ, πάντα για οι φοιτητές. Υπάρχουν χώροι, αν θέλετε, που συγκεντρώνουν τις διαδηλώσεις. Για το Παρίσι δεν σας αναφέρω ποια είναι αυτά τα μέρη, δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν συμπατριώτη μου να κινητοποιηθεί, αλλά εδώ γύρω από το Πανεπιστήμιο μαζεύονται όλοι για να ζητήσουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο σας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, που σπουδάζει, αν θέλετε, που φιλοξενεί 300.000 φοιτητές. Και ξέρω πόσο είναι αυτό το βάρος, αν θέλετε, της ανώτατης εκπαίδευσης για όλους, για τις οικογένειες, για το κράτος, για τα πανεπιστήμια κτλ. Και θα πρέπει αυτό να το διαφυλάξουμε, διότι η ανώτατη εκπαίδευση, η παιδεία γενικότερα, πρέπει να διατηρηθούν. Όταν αυτά αμφισβητηθούν, τότε αρχίζουν να υποχωρούν τα πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, που θα πρέπει να ισχύει και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μας και το τμήμα η σχολή για των Γαλλικών, η γαλλική φιλολογία, φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις σχολές η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. 600 συμφωνίες, 11 μάστερ, 5 μάστερ στα προγράμματα Erasmus. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Και κάνω μια πρόταση. Η Γαλλία να είναι η χώρα που να φιλοξενήσει, να υποδεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, και θα αποδεσμεύσουμε κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε υποτροφίες στους Έλληνες φοιτητές να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Γαλλία. Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο για την κινητικότητα των νέων που θα απευθύνεται στους νέους ερευνητές, κυρίως σε επιστημονικά θέματα, και επίσης θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο γαλλικός φιλελληνισμός και η γαλλοφωνία των Ελλήνων να ενισχυθούν. Ο Γιάννης Χρήστου είπε στην επιστολή του προς την Γαλλία, που διαβάστηκε στις 14 Ιουλίου του 1949, έλεγε ότι αγαπητή Γαλλία, σου γράφουμε δύο λόγια έτσι στο γόνατο, δύο απλές λέξεις, απλές όπως είναι η αγάπη, το ψωμί, το αλάτι. Είμαστε φίλοι της Γαλλίας, είμαστε φίλοι της ελευθερίας, δίπλα στο λουλούδι και στην ελευθερία.
Ακόμα και 70 χρόνια μετά, εμείς απαντάμε σε αυτή την επιστολή φιλίας προς την Γαλλία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές υιοθετούν τα γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γαλλόφωνες σχολές, το δημόσιο σύστημα, τα σχολεία γενικά που επιλέγουν τη διδασκαλία των γαλλικών. Και υπάρχει ένα δίκτυο εκπαίδευσης στα γαλλικά και ευχαριστώ γι' αυτό και την πρεσβεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας και θα ήθελα να παίξει έναν ρόλο σημαντικότερο και να μπορέσουν τα γαλλικά να αναπτυχθούν περισσότερο στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπρίτανη, συνειδητοποιώ ότι εκφράζοντα τα λόγια εδώ στο Πανεπιστήμιο, η ελληνική νεολαία ανησυχεί και διερωτάται κατά πόσον έχει ένα μέλλον μπροστά της στην Ελλάδα και για να μην πω και στην Ευρώπη. Κάνει αυτές τις απλές ερωτήσεις. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τους εξασφαλίσουμε το μέλλον τους. Και όταν μια χώρα, μια Ήπειρος, ένας οργανισμός δεν μπορεί να δώσει στην νεολαία την θέση την οποία διεκδικεί, δεν έχει κανένα μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα η παρουσία μου να είναι ένα δείγμα ελπίδας για τους Έλληνες νέους. Το 45% των νέων Ελλήνων κάτω των 25 είναι άνεργοι και ένα μεγάλο ποσοστό και στη χώρα μου είναι άνεργοι. Άρα θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες επιλογές, τις επιλογές της Προόδου και της Ευρώπης. Πώς μπορούμε εμείς στην Ευρώπη να δώσουμε μια θέση προτεραιότητες στους νέους? Πώς μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση των νέων, για την ένταξή τους στον χώρο εργασίας, για τις διεθνείς ανταλλαγές, για την μαθητεία ξένων γλωσσών? Πώς μπορούμε να τους δώσουμε περισσότερα προσόντα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι νέοι να βρουν μια θέση απασχόλησης? Γι' αυτό ζητώ, όπως το έκανα πριν από πολλούς μήνες και ακούστηκα, η πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων να υιοθετηθεί μέχρι το 2020 και να αποδεσμευθούν κονδύλια για τον σκοπό αυτό. Θα θέλω να ξέρετε επίσης ότι η Γαλλία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί είναι η ιστορία μας, γιατί είναι τα ιδανικά μας, τα ιδεώδη μας, η φιλοσοφία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά την φλόγα της γνώσης, του πολιτισμού και της ελπίδας. Αν μου κάνετε την τιμή να με υποδέχεστε, να με υποδεχτείτε έτσι όπως το κάνετε, σημαίνει ότι έχετε αυτά τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και προσδοκίας και απέτησης προς την Γαλλία και τον γαλλικό λαό και σας διαβεβαιώ ότι ούτε ο λαός μας ούτε η Γαλλία θα ξεχάσει και θα αγνοήσει την έκκληση που μας απευθύνεται. Ζήτω η φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Η μεικτή χοροδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Νικολάου